Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, καλησπέρα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σας καλωσορίζει στην ανανεωμένη Πηξίδα, το καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας φέρει κοντά σε ανθρώπους με διακεκριμένη επαγγελματική πορεία και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε σπουδές και επαγγελματική διαδρομή. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν σε 14 ενότητες σε 47 επαγγέλματα. Ο χρόνος εξέλιξης του κάθε webinar είναι περίπου 30 λεπτά, στη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται η ομιλία του ομιλητή μας, του εισηγητή μας, και επίσης μπορείτε να υποβάλλετε και τυχόν ερωτήσεις σας προς τον ομιλητή μας μέσω του chat. Επιπλέον, σας ενημερώνω ότι τα webinars μεταδίδονται ζωντανά και από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube, οπότε μπορείτε να υποβάλλετε και εκεί τις ερωτήσεις σας όσοι μας παρακολουθείτε από εκεί. Σήμερα θα παρουσιαστούν επαγγελματικές δράσεις από το χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων και συγκεκριμένα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας η κυρία Μιλαθιανάκη Άννα, η οποία είναι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, υπεύθυνη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στα ναυπηγεία Χαλκίδας. Θα μας μιλήσει για την ναυπηγική. Κυρία Μιλαθιανάκη, σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελα και από πλευράς μου να συγχαρώ την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για αυτή την πρωτοβουλία που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά, η οποία πιστεύω είναι πολύ σημαντική η δράση και βοηθά πάρα πολύ τους φοιτητές, τους μαθητές, συγγνώμη, του Λυκείου, που βρίσκονται ένα στάδιο πριν την απόφαση του τι να επιλέξουν να ασχοληθούν στο μέλλον, με ποιο επάγγελμα, και έχετε καλέσει κάποιους από τους επαγγελματίες για να δώσουν τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους και να βοηθήσουν στην επιλογή αυτή των μαθητών. Σήμερα θα προσπαθήσω να περιγράψω στους μαθητές με λίγα λόγια τι είναι το επάγγελμα του ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού, με τι ακριβώς σπουδάζει και με τι καλείται να κάνει μετά στο χώρο εργασίας ένας ναυπηγός. Εγώ συγκεκριμένα έχω τελειώσει το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είμαι μέλος του ΤΕΕ και τα τελευταία 21 χρόνια εργάζομαι στα ναυπηγεία Χαλκίδας ως βασικός τέλεχος του εμπορικού τμήματος και ταυτόχρονα ως υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας υγείας και ασφάλειας. Αρχικά, στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, δούλεψα σε κάποιο τεχνικό γραφείο ασχολούμενοι με μελέτες φώτωσης και στάθειας πλοίου. Η θέση μου στο ναυπηγείο δεν σχετίζεται με τη μελέτη και τη σχεδίαση ενός πλοίου, όπως μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι κάνει μόνο ένας ναυπηγός. Έχει να κάνει περισσότερο με την παρακολούθηση της επισκευής ενός πλοίου, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποτύπωση όλων αυτών των εργασιών στο χαρτί και την τιμολόγηση αυτών των εργασιών, ώστε να παραδοθεί τελικά το πλοίο στην τελική του κατάσταση έπειτα από όλες τις επισκευές στον πελάτη. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν από τους πιο τυχερούς φοιτητές ναυπηγούς που κατέληξαν να δουλεύουν σε αυτό το χώρο, γιατί έχω άμεση επαφή με το αντικείμενο. Ας δούμε όμως λίγο τι ακριβώς κάνει ένας ναυπηγός και ένας ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός. Ο ναυπηγός, για να κάνουμε και λίγο έτσι, αρχαία και ετυμολογία της λέξης, προέρχεται από τη λέξη ναύς. Ναύς σημαίνει πλοίο. Από το ρήμα ναό, που έχει σχέση με την άνωση. Από τα αρχαία χρόνια, οι Έλληνες εναυπηγούσαν σκάφη και η ανάγκη προέκυψε γιατί είχαμε πολλά νησιά και για να μεταβούν από το ένα νησί στο άλλο έπρεπε να κατασκευάσουν κάτι για να τους μεταφέρει πλωτές κατασκευές ξύλινες κατά βάση, στην αρχή κουτιά, με πανιά, τριήρης, αν θυμόσαστε, την αργοναυτική εκστρατεία, την Αργό, και εξελίχθηκε αυτή η τέχνη. Ο ναυπηγός, λοιπόν, είναι ένας αρχιτέκτονας και μηχανικός ταυτόχρονα. Είναι ο πολιτικός μηχανικός του πλοίου. Είναι αυτός που, αν μιλάμε για μία νέα κατασκευή, όταν του ζητηθεί από τον πελάτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή ένα συγκεκριμένο τύπος πλοίου που θέλει να σχεδιάσει με συγκεκριμένες διαστάσεις, τι κάνει, προσπαθεί να σχεδιάσει τη μορφή του, τους χώρους του με βάση τις γνώσεις του, έτσι, να τις αποτυπώνει στο χαρτί, αλλά τώρα πλέον στον υπολογιστή,
υπολογίζει τον εξοπλισμό του, μελετά τι εξοπλισμό πρέπει να έχει αυτό το πλοίο, δηλαδή τις μηχανές του, έλικες, πιτάλια, μπομφράστερ κλπ, τους χώρους του και το κόστος όλης αυτής της κατασκευής και στη συνέχεια επιβλέπει την υλοποίηση αυτού του έργου. Αυτό, αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα, θα δείτε πόσο υπέροχο είναι να αυτό που έχεις σχεδιάσει, να το βλέπεις να υλοποιείται. Κομμάτι-κομμάτι η λαμαρίνα να τοποθετείται στο πλοίο, να μπαίνει ο εξοπλισμός, να γίνεται ένα σκαρί ολόκληρο, ενός σκάφους, και μετά αυτό να βάφεται και να πέφτει στη θάλασσα έτοιμο για να πλεύσει. Και πόσο πιο ωραίο είναι αυτό όταν το σκάφος που έχει σχεδιάσει είναι και μια θαλαμυγός. Γιατί αν βάλετε και τη φαντασία σας και τη συνδυάσετε με την καινοτομία και με τις εξελίξεις όλες στην τεχνολογία, μπορείτε να κάνετε απρόβλεπτα και πρωτοποριακά πράγματα. Εγώ η αλήθεια είναι δεν είχα αυτή τη χαρά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να υλοποιήσω κάτι τέτοιο, γιατί δεν ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι της ναυπηγικής. Ένας ναυπηγός, βέβαια, δεν ασχολείται μόνο με τις νέες κατασκευές. Μπορεί να ασχοληθεί με τις επισκευές. Και όταν λέμε επισκευές, εννοούμε τις τακτικές συντηρήσεις που κάνει ένα πλοίο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, είτε για να περιποιηθεί τη γάστρα του, να τη βάψει, είτε να αντικαταστήσει φθαρμένα κομμάτια της γάστρας του, τα ελάσματα, κατά κύριο λόγο χάλιβας είναι οι κατασκευές. Ή μπορεί να ασχοληθεί με τη μετασκευή ενός πλοίου. Και όταν λέμε μετασκευή, μπορεί να μιλάμε είτε για την απλή τροποποίηση της γάστρας, δηλαδή προσθήκη π.χ. για παράδειγμα σε ένα επιβατικό πλοίο ενός ακόμα καταστρώματος, ή την μετατροπή του από έναν τύπο πλοίου σε ένα άλλο. Όπως για παράδειγμα ένα επιβατικό σε μια πολυτελή θαλαμυγό. Και όσοι ήσασταν, έχετε περάσει από την περιοχή της Χαλκίδας και από τα ναυπηγεία Χαλκίδας, μπορεί παλαιότερα να είχατε δει μια πολυτελή θαλαμικό στο χώρο του ναυπηγείου, η οποία βρισκόταν εκεί αρκετά χρόνια, γιατί είχε ακριβώς γίνει αυτή η μετασκευή της από ένα επιβατικό σε θαλαμικό για προσωπική χρήση ενός πολύ μεγάλου εφοπλιστή Έλληνα. Πάνω απ' όλα όμως, ο ναυπηγός είναι αυτός που πρέπει αυτό το αποτέλεσμα, το πλοίο δηλαδή, να έχει φροντίσει να πλέει σωστά για την ασφαλή μεταφορά όχι μόνο του φορτίου, των εμπορευμάτων, αλλά και των επιβατών και του πληρώματος. Είπαμε τις επιλογές. Ως μηχανολόγος μπορεί κάποιος να δουλέψει στην βιομηχανία, γιατί το Πολυτεχνείο δίνει αυτή τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει και την άδεια του μηχανολόγου, που μπορεί να την κάνει χρήση και στη βιομηχανία, και θα σας αναλύσω λίγο αργότερα το τι ακριβώς μπορεί να κάνει κάποιος με το πτυχίο. Ας δούμε τώρα πώς επέλεξα εγώ αυτό το επάγγελμα. Είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από εσάς μπορεί να είναι στη θέση που ήμουν εγώ ως μαθήτρια. Δηλαδή, μια μαθήτρια που της αρέσαν πολλά μαθήματα, ήταν καλή σε όλα, δεν είχε από το περιβάλλον τις επιρροές που να την κατευθύνουν προς κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, οπότε δεν ήξερα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, με τι θέλω να σπουδάσω. Δηλαδή το κλασικό που άκουγα από την οικογένειά μου ήταν μία γιατρός, μία δασκάλα, η κλασική επιλογή, κυρίως όταν είσαι και γυναίκα. Αυτό που κατέληξα εγώ ότι σίγουρα ήθελα ήταν ότι επειδή μου άρεσαν τα μαθηματικά, ήθελα να ακολουθήσω κάποια πολυτεχνιακή σχολή. Βέβαια, τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ σε ζήτηση οι σχολές της πληροφορικής. Τότε άρχισαν και φαίνονταν και όλοι οι μαθητές θέλαμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια κατεύθυνση. Εγώ βρέθηκα στους ναυπηγούς και λέω βρέθηκα γιατί δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και η αλήθεια είναι όταν είδα το αποτέλεσμα δίλιασα λίγο και είπα τώρα τι κάνουμε. Βέβαια, εκεί είχα την προτροπή των καθηγητών μου, που ήξεραν πολύ περισσότερα από το χώρο αυτό, και μου είπαν ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή. Και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δω τι γίνεται. Είχε και ένα άλλο πολύ καλό η σχολή, τουλάχιστον τότε. Η ΣΑΚΤΕ ήταν μόνο 50 άτομα, οπότε αισθανόσουν ότι έμπαινε σε μια μεγαλύτερη τάξη. Και τα 10 από τα 50 άτομα ήταν κορίτσια.
που ήταν και λίγο σπάνιο για πολυτεχνειακή σχολή εκείνη την εποχή. Οπότε αισθάνθηκα ότι όχι μόνο είμαι σε ένα οικείο περιβάλλον, αλλά ανήκω και σε μία ελίτ. Γιατί οι πολυτεχνειακές σχολές υπόλοιπες είχαν αρκετούς φοιτητές, αρκετούς εισακταίους. Έτσι λοιπόν, συνέχισα και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην συγκεκριμένη σχολή. Αν κάποιος θέλει λοιπόν να ασχοληθεί με το επάγγελμα του ναυπηγού, έχει δύο επιλογές στην Ελλάδα για πανεπιστημιακό επίπεδο. Η μία είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η άλλη είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όμως διαφέρουν τα δικαιώματα και οι δύο σχολές είναι πλέον πενταετούς φοίτησης, απλά διαφέρουν τα εφόδια και τα δικαιώματα που έχεις φεύγοντας από την κάθε σχολή. Φεύγοντας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποκτάς αμέσως, αφού δώσεις και εξετάσεις για να γραφτείς στο τεχνικό επιμελητήριο και να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποκτάς αμέσως τρεις άδειες, όχι μόνο του ναυπηγού, αλλά και του μηχανολόγου και του ηλεκτρολόγου, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Εγώ ήδη έχω κάνει χρήση των αδειών αυτών στην αρχή της καριέρας μου. Ασχολήθηκα στη βιομηχανία σαν υπεύθυνη συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών, επίβλεψη συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επίσης έκανα μηχανολογικές μελέτες εγκαταστάσεων κτίριων, φυσικού αερίου, υδραυλικές, θέρμανσης και άλλα, που είναι επιλογές που τις έχεις μόνο μέσω του Μετσοβίου. Και είναι ένα επιπλέον χαρτί, αν θέλετε, και από τον μηχανολόγο, γιατί ουσιαστικά μέχρι τα τρία πρώτα έτη είναι σχεδόν τα ίδια μαθήματα που παρακολουθείς με τους μηχανολόγους και μετά είναι σαν να παίρνεις την κατεύθυνση του ναυπηγού. Οπότε έχεις και επιπλέον το χαρτί του ναυπηγού, έχεις την άδεια του μηχανολόγου που σε βοηθάει να δουλέψεις οποιαδήποτε βιομηχανία και του ηλεκτρολόγου. Τα χρόνια, είπαμε, που σπουδάζεις είναι 5 και στη διάρκεια όμως της φοίτησης, που είναι κάτι που το έχουν προσθέσει τα τελευταία χρόνια, σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις πρακτική άσκηση σε κάποια εταιρεία του ευρύτερου ναυτιλιακού και ναυπηγικού χώρου διάρκειας 2 μηνών, με οικονομική ενίσχυση από τη σχολή μέσω κάποιου προγράμματος ΕΣΠΑ. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί πάλι έρχεσαι σε επαφή με το χώρο πριν βγεις στο χώρο της εργασίας. Πώς είναι τώρα η καθημερινότητα ενός ναυπηγού στο χώρο της εργασίας του? Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι διαφορετική ανάλογα με το που έχεις επιλέξει να εργάζεσαι και το αντικείμενο της απασχόλησής σου. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε έργο είναι διαφορετικό. Γιατί ένας ναυπηγός δεν είναι εργαζόμενος, αν δουλέψει, αν εργαστεί σαν ναυπηγός αποκλειστικά, δεν είναι σαν να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, παραδείγματος χάρη, παραγωγής σοκολάτας, όπου οι διαδικασίες είναι τυποποιημένες. Το πλοίο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δεν ξέρεις από τη στιγμή που θα ανέβει στη δεξαμενή τι μπορεί να σου βγάλει από προβλήματα και τι μπορεί να χρειαστεί από επισκευές. Το πόσο μπορείς να ανελιχθείς και να εξελιχθείς οικονομικά και επαγγελματικά εξαρτάται πάλι από το χώρο που έχεις επιλέξει. Αν έχεις επιλέξει να έχεις ένα δικό σου μελετητικό γραφείο ή να συνεργάζεσαι με κάποιους και να πραγματοποιείς μελέτες, το να βγάζεις χρήματα εξαρτάται από το πόσο καλός είσαι στη δουλειά σου και πόσο έχεις αξίσει το πελατολογιό σου. Αν πάλι σε επιλέξει να είσαι ένας αρχιμηχανικός σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, σίγουρα το να κάνεις ταξίδια στο εξωτερικό για να επιθεωρείς τα πλοία σημαίνει περισσότερο μεγαλύτερες αμοιβές. Το αν έχεις μεγάλη εμπειρία με τα χρόνια, αποκτήσεις μεγάλη εμπειρία και είσαι αρκετά καλός, σημαίνει ότι μπορείς να προαχθείς άνετα και σε κάποιον τεχνικό διευθυντή. Στη δική μου περίπτωση, έχω τη χαρά να βρίσκομαι, όπως σας προείπα, σε επαφή με το αντικείμενο που σπούδασα και ταυτόχρονα έρχομαι σε επαφή με άλλες επιλογές του ίδιου επαγγέλματος, δηλαδή με ναυπηγούς που έρχονται στον ίδιο χώρο για άλλους λόγους. Η δική μου καθημερινότητα είναι περισσότερο δουλειά γραφείου. Γιατί, όπως σας είπα, δεν ασχολούμαι με μελέτη και σχέδιο. Είμαι στο εμπορικό κομμάτι, όπου τι γίνεται εκεί. Καθαρά στον υπολογιστή είναι η εργασία μου και αποτυπώνουμε τις εργασίες που γίνονται στο πλοίο της επισκευής μέχρι να υλοποιηθούν και να γίνουν ο αντίστοιχος ποιοτικός τους έλεγχος και μετά τιμολογούνται οι εργασίες αυτές για να γνωρίζει ο πελάτης τι κοστίζει η επισκευή του πλοίου του.
στα χρόνια αυτά που εργάζομαι στον ΑΦΗ, στην ΑΦΗ για Χαλκίδες, στα 21 χρόνια, χρειάστηκε να εκπαιδευτώ με μορφή σεμιναρίων σε διάφορα θέματα. Χρειάστηκε να απασχοληθώ και μέσα στην εργασία μου. Δηλαδή, όπως σας είπα, ασχολήθηκα με την συντήρηση, την επίβλεψη συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οπότε, παρακολούθησα αντίστοιχα σεμινάρια προληπτικής συντήρησης, με τον ποιοτικό έλεγχο, σεμινάρια αντίστοιχα, με ελέγχους ελασμάτων, με υπερήχους. Οπότε αυτό το αναφέρω και λίγο για να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι απαραίτητο με το που θα σκεφτείτε τη σχολή, να σκεφτείτε και τι θα κάνω από μεταπτυχιακό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να είστε και λίγο ανοιχτοί στις προκλήσεις και θετικοί και να σκεφτείτε ότι μπορεί αυτά να τα βρείτε στο μέλλον, ανάλογα το που θα σας πάει η πορεία σας, δηλαδή σε ποιο χώρο θα βρεθείτε. Μπορεί τότε να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιπλέον σεμινάρια εκπαιδευτικά. Το σημαντικό πάντα είναι να έχετε υψηλά το αίσθημα της ευθύνης, να έχετε καλή συνεργασία και επικοινωνία, γιατί παντού σημασία έχει η ομαδικότητα και η συνεργασία, και να εφαρμόζετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Ας δούμε τώρα που θα μπορούσε να εργαστεί ένας ναυπηγός. Ένας ναυπηγός έχει πολλούς χώρους θα μπορούσε να εργαστεί. Θα μπορούσε να εργαστεί, όπως είπαμε, στα ναυπηγεία, που ίσως είναι και το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό κάποιου, σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε μελετητικά γραφεία, σε νεογνώμονες, όλα αυτά θα σας τα αναλύσω παρακάτω. Σε εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, να μείνει στην έρευνα σε κάποιο πανεπιστήμιο, να μπει στο δημόσιο τομέα, στη βιομηχανία, ακόμα και στην εκπαίδευση. Ας ξεκινήσουμε μιλώντας πρώτα για τα ναυπηγεία. Στην Ελλάδα, να ξέρετε, σήμερα σε λειτουργία κανονική έχουμε τα ναυπηγεία της Χαλκίδας, τα ναυπηγεία της Σύρου, μικρότερα ναυπηγεία όπως του Σπανόπουλου, επισκευαστική ζώνη του Περάματος, τον ΝΟΗ, και μέσα στο 2022 αναμένουμε και ευτυχώς για την ελληνική πραγματικότητα να ξεκινήσουν εργασίες στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που είναι τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ελλάδας και έχουν αγοραστεί από έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως εφοπλιστές, τον κύριο Προκοπίου, και επίσης να λυθεί το πρόβλημα της εξυγίανσης των ναυπηγείων της Ελευσίνας, για να ξεκινήσουν και εκεί εργασίες. Και αυτό το λέω γιατί σημαίνει θέσεις εργασίας. Λοιπόν, σε ένα ναυπηγείο κάποιος μπορεί να ασχοληθεί, αν υπάρχει μελετητικό τμήμα, όπως προανέφερα, με τη μελέτη και τη σχεδίαση. Μπορεί απλά να επιβλέπει τις εργασίες των νέων κατασκευών, επισκευών ή μετασκευών των πλοίων που έρχονται στο ναυπηγείο, ή να είναι στη διοίκηση. Στο ναυπηγείο έχεις τη χαρά ότι συναντάς τη χαρά, την πολυτέλεια, πώς να το πω αλλιώς, συναντάς τους περισσότερους τύπους πλοίων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι σε μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει φορτηγά, και αν θες να δεις κάτι άλλο να πρέπει να δουλέψεις σε μια άλλη ναυτιλιακή εταιρεία. Είσαι σε ένα χώρο που έρχονται όλοι οι τύποι των πλοίων και τους βλέπεις από κοντά. Και ταυτόχρονα έρχεσαι σε επαφή και με πολύ κόσμο σχετικό με την ναυπηγική και την ναυτιλία. Ένας άλλος χώρος που μπορεί κάποιος να εργαστεί είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ναυτιλιακά γραφεία. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, στην Αττική, Πειραιάς, Κλειφάδα, τα οποία διαχειρίζονται πλοία ελληνικών συμφερόντων. Εκεί η βασική ενασχόληση κάποιου είναι το να είναι αρχιμηχανικός, δηλαδή να είναι αυτός που επιβλέπει την επισκευή ή την επιθεωρία ένα πλοίο και μπορεί να απαιτηθεί να βρίσκεται σε διάφορα μέρη ανάλογα με το πού βρίσκεται το πλοίο, που ταξιδεύει, που είναι ο ναύλος του, που έχει τύχει η ζημιά. Αυτό βέβαια ταξίδι σημαίνει και περισσότερες απολαβές. Ή μπορεί να ασχολείται με το τεχνικό κομμάτι των πλοίων, με τις αγοραπολισίες, με τις προμήθειες εξοπλισμού για το πλοίο. Και αυτά να είναι εργασίες που μπορεί να τις κάνει από το γραφείο. Ένας άλλος χώρος που μπορεί να βρει εργασία ένας ναυπηγός είναι στους νεογνώμονες. Οι νεογνώμονες είναι ναυτιλιακοί οργανισμοί ανεξάρτητοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι επιθεωρητές των πλοίων. Ένα πλοίο κατατάσσεται σε έναν νεογνώμονα, σε μία κλάση, από τη στιγμή της κατασκευής του. Και από εκεί και πέρα, οι επιθεωρητές, οι νεογνώμονες, το επιθεωρούν ανατακτά διαστήματα, τη συντήρησή του, ελέγχουν τα σχέδιά του, την κατασκευή του, την ποιότητα, και είναι αυτοί που δημιουργούν τους κανονισμούς
Και επίσης παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι και αυτό μια άλλη επιλογή. Και στην Ελλάδα έχουμε γραφεία από όλους τους νεογνώμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιοι οργανισμοί, και άρα πολλές θέσεις εργασίας επιπλέον. Επόμενη επιλογή είναι ένα μελετητικό γραφείο. Και όταν λέμε μελετητικό γραφείο, είναι το σχεδιαστικό κομμάτι κυρίως. Συνήθως τα μελετητικά γραφεία είναι από μια ομάδα ναυπηγών, οι οποίοι κάνουν τα σχέδια για το πλοίο, για τις νέες κατασκευές, τις μετασκευές ή κάποιες επισκευές, και μπορούν επίσης να ασχολούνται με την επίβλεψη αυτών των εργασιών, με εκτιμήσεις, με claims κλπ. Θα μπορούσε κάποιος, σαν ναυπηγός, να δουλέψει και στο δημόσιο τομέα. Μέσω μιας προκήρυξης μπορεί κάποιος να διοριστεί είτε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, στο Λιμενικό Σώμα, στο Πολεμικό Ναυτικό ή και σε οργανισμούς λιμένων. Ή θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει να μείνει στο κομμάτι της έρευνας και να μείνει είτε στο Πολυτεχνείο, είτε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είτε να πάει στο εξωτερικό. Υπάρχουν και ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με ναυπηγεία. Συγκεκριμένα στα ναυπηγεία Χαλκίδας έχουμε υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ερευνητικό που είχε αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είχε κάνει μια δοκιμή σε μια πλωτή κατασκευή, η οποία με κάποια μπαλόνια έπρεπε να δώσει τη δυνατότητα στην κατασκευή αυτή να σηκωθεί μέσα στη θάλασσα. Άλλες επιλογές κάποιου που επιλέγει αυτό το επάγγελμα είναι εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, δηλαδή εταιρείες που ασχολούνται με τον εξοπλισμό των πλοίων, με τις μηχανές. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν ελέγχους σε πλοία. Παραδείγματος χάρη, εταιρείες που κάνουν 3D σχέδια, που κάνουν ελέγχους μέτρησης πάχους ελασμάτων, ή ακόμα μπορεί να εργαστεί σε τράπεζα ασφαλιστική, μπορεί να επιλέξει την επιλογή του καθηγητή στη μέση εκπαίδευση, ή και όπως προείπα και στην αρχή, στη βιομηχανία, σαν μηχανολόγος μηχανικός. Έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και μπορεί να εργαστεί σαν καθαρά μηχανολόγος μηχανικός σε οποιαδήποτε βιομηχανία. Όσον αφορά τις προοπτικές της εργασίας του ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού, θέλω να σας πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά τα τελευταία χρόνια. Ήδη με τα αποτελέσματα της ΣΕΛΣΤΑΤ φαίνεται ότι το 2021 ο αριθμός των επισκευών αυξήθηκε κατά 11%. Φαίνεται ότι τα έργα που είχαν τα ναυπηγεία και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο την τελευταία χρονιά και αναμένεται περισσότερο να αυξηθεί. Το πολύ θετικό, όπως σας είπα, για τα ναυπηγεία, τους Καραμαγκά, τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, είναι ότι αγοράστηκαν από έναν μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή και αναμένεται μετά από κάποια διαδικαστικά να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Περιμένουμε και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, που είναι εξίσου μεγάλο ναυπηγείο, να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέχρι στο 2022. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η σχολή είναι δύο σχολές ναυπηγών σε όλη την Ελλάδα με πολύ λίγους εισακτέους. 100, γύρω στους 101-106 ανάλογα με τους συντελεστές. Τελευταία χρονιά νομίζω ήταν 101 στο Πολυτεχνείο, 106 στο ΠΑΔΑ. Που αν το δείτε συγκριτικά, δηλαδή μια σχολή μηχανολόγου δεν υπάρχει μόνο στην Αθήνα, υπάρχει σε Θεσσαλονίκη, σε Πάτρα, σε Κρήτη. Και νομίζω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι εισακτέοι, γύρω στους 180. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λιγότεροι βγαίνουν ναυπηγοί και πόσο πιο εύκολα μπορούν να βρουν εργασία. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι έχουμε πολλά ναυτιλιακά γραφεία, πολλά γραφεία νεογνωμόνων που μπορούν να απασχολήσουν πολλούς απόφοιτους ναυπηγούς. Το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ μικρό, μικρότερο και από το 3%. Επίσης, παρατηρείτε ότι η ελληνική ακτοπλοεία λόγω ηλικίας αλλάζει τα πλοία, τα ανανεώνει το στόλο της. Άρα, εργασία, περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι κανονισμοί, οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί, απαιτούν λιγότερο ρηπογόνα πλοία. Τι σημαίνει αυτό? Μετατροπές σε εξοπλισμό του πλοίου. Ballast Water Treatment System λέγεται αυτό, αν θέλετε, τον όρο του. Που σημαίνει εργασία, θέσεις εργασίας περισσότερες. Γιατί γίνονται περισσότερες επισκευές. Επίσης, η επαναλειτουργία, όπως είδα, και ο κλάδος αυτός της ναυπηγικής είναι σημαντικός, γιατί είναι σημαντική συναλλαγματοφόρος κλάδος, φέρνει συνάλλαγμα,
και συντελεί στην ανάπτυξη και τη διατήρηση μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων. Άρα θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες επιλογές ενός μαθητή, αυτή του ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού, γιατί έχει πολλές προοπτικές με καλές απολαβές. Αν θέλετε τώρα να μάθετε κάποια περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς μαθήματα παρακολουθεί κάποιος είτε στο MEP είτε στο ΠΑΔΑ, μπορείτε να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα, φαίνεται εδώ στην παρουσίαση του Πολυτεχνείου ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και να βρείτε ποια είναι τα μαθήματα, τι μεταπτυχιακά μπορείτε να κάνετε αν θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σημαντικό αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, επειδή φέτος, μετά από 4 χρόνια, κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα πραγματοποιείται μία έκθεση, τα Ποσειδόνια, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, που είναι παγκόσμια σημασία για την ναυτιλία, με εκθέτες από όλο τον κόσμο. Και είναι καθαρά ναυτιλιακή έκθεση. Αν έχετε τη δυνατότητα λόγω εξετάσεων σχολείων υποχρεώσεων, φέτος μετά από 4 χρόνια επαναλειτουργούν, δεν είχε γίνει η προηγούμενη το 20 λόγω πανδημίας, 6 με 10 Ιουνίου, θα είναι πολύ καλό να έρθετε σε μια επαφή και να δείτε από κοντά πόσες επιλογές μπορείτε να έχετε και επαφή με τον χώρο αυτό. Ό,τι και να κάνετε πάντως, ό,τι και αν επιλέξετε, σημασία έχει να το κάνετε σωστά, να το κάνετε με πάθος, να πιστεύετε στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας και να μην φοβάστε να τολμήσετε. Το σημαντικό βέβαια όλα είναι να μελετάτε, αυτό είναι το πιο βασικό κλειδί της επιτυχίας, αλλά ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να επιλέξετε, εγώ εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Ελπίζω να ήμουν κατατοπιστική, να βοήθησα κάποιους να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Είμαι εδώ αν θέλετε να μου υποβάλλετε κάποια ερώτηση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιλαθιανάκη. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Είπαμε για εγγραφή στο τεχνικό επιμελητήριο. Απαιτεί κάποιες εξετάσεις και αν ναι, είναι δύσκολες αυτές οι εξετάσεις. Θέλετε να μας εξηγήσετε. Για να γραφτεί στο τεχνικό επιμελητήριο, ναι, πρέπει να δώσεις εξετάσεις. Είναι, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, είναι προφορικές εξετάσεις μπροστά σε 3 εξεταστές. Δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι βασισμένο πάνω στις γνώσεις που έχεις αποκτήσει από τη σχολή και πάνω στην πτυχιακή που έχεις κάνει και αυτό αυτόματα σου δίνει την άδεια να γραφτείς για να αποκτήσεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πρέπει κάποιος να είναι καλός στο σχέδιο για να ασχοληθεί με την ναυπηγική? Όχι, πιστέψτε με ότι δεν χρειάζεται, γιατί εγώ δεν ήμουν καλή στο σχέδιο, δεν είναι ελεύθερο σχέδιο. Είναι συγκεκριμένος τρόπος που σχεδιάζεις, το μαθαίνεις, το διδάσκεσαι στη σχολή και τώρα πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που με τα προγράμματα AutoCAD και άλλα σχεδιαστικά που υπάρχουν ή 3D σχεδιασμός με πεπερασμένα στοιχεία κλπ. Μπορείς να κάνεις θαύματα χωρίς να χρειάζεται. Απλά θα αποκτήσεις τις γνώσεις για το τι πρέπει να έχεις υπόψη σου όταν σχεδιάζεις κάτι μέσα από τη σχολή. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Τι αναμένετε να γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΑΔΑ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που αναφέρατε? Η αλήθεια αυτό είναι κάτι που είναι σε διένεξη νομίζω με το τεχνικό επιμελητήριο. Γιατί το ΠΑΔΑ ήταν το πρώην ΤΕΙ που τώρα έγινε πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει μια σύγκρουση κατά πόσο θα αποδεχθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με το Πολυτεχνείο. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν τα έχουν. Δεν ξέρω, εξαρτάται βέβαια με τον κύκλο σπουδών, άλλοι αποφασίζουν γι' αυτό. Εμένα η πρότασή μου είναι κατευθείαν για το Πολυτεχνείο, αλλά μπορεί κάποιος και από το ΠΑΔΑ με κάποιες κατατακτήριες να περάσει στο Πολυτεχνείο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με τα δικαιώματα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί κάποιος να εργαστεί στο εξωτερικό, στην ναυπηγία του εξωτερικού? Ασφαλώς. Έχω πολλούς γνωστούς και συμφοιτητές που έχουν φύγει από την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, που τότε δεν ήταν και αυτά που περιμέναμε με τα ναυπηγεία να ανοίξουν. Και έχουν πάει στο εξωτερικό, οι περισσότεροι στην Αγγλία συγκεκριμένα, και εργάζονται εκεί πολύ καλά, σε πολύ καλές θέσεις,
σε ναυπηγεία. Ωραία. Και κλείνοντας, θέλετε να μας πείτε γενικά για το μέλλον των ναυπηγείων Χαλκίδας και γενικά για την ναυπηγεία στην Ελλάδα. Είναι εύκολο να κατασκευαστούν εδώ μεγάλα πλοία, φορτηγά πλοία, ας πούμε, κοντέινερ? Κοιτάξτε να δείτε. Συγκεκριμένα τα ναυπηγεία Χαλκίδας δεν έχουν αυτή τη στιγμή τέτοιες δυνατότητες για να κατασκευάσουν μεγάλα πλοία. Θα μπορούσαν ίσως να κατασκευάσουν μικρότερα τύπου θαλαμιγών, μικρά γιότ, πολυτελή σκάφη. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει στα μεγάλα ναυπηγεία της Ελλάδας, που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους για να περιμένουμε. Ελπίζουμε, φαίνεται δηλαδή, εφόσον έχουν πουληθεί τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ότι θα επαναλειτουργήσουν, οπότε θα καταφέρουμε να κάνουμε νέες κατασκευές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Εγώ πιστεύω πάντως τα πράγματα στην ναυπηγική είναι θετικά. Ωραία. Κυρία Μελαθιανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και για την παρουσίασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό webinar για την ναυπηγική. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθησή σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.